Με κάθε λαμπρότητα εορτάζεται για ακόμα μία χρονιά μία από τις μεγαλύτερες εορτές της Ορθοδοξίας, η κοίμηση της Θεοτόκου. Παραμονή 15 Αυγούστου και από νωρίς το πρωί, αρκετοί είναι οι πιστοί που προσέρχονται σε εκκλησίες για να παρακολουθήσουν την πρωινή λειτουργία, να προσκυνήσουν ή για να ανάψουν απλώς ένα κεράκι. Έρχομαι γενικά για πολλά πράγματα. Πρώτον, αλλάζει η μέρα. Δεν είναι ίδιες με όλες. Δεύτερον, γιατί όταν πιστέψουμε βαθιά, εμείς οι ίδιοι και ο Κύριος μας βοηθάει σε ό,τι επιθυμούμε. Για τη λειτουργία, τάξιμο έχουμε, άρτους, λαμπάδες, μας βοηθάει η χάρη της. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Ναι, πάντα, πάντα. Να ακούσουμε τη λειτουργία, να κοινωνήσουμε. Πιστεύουμε πάντα, διότι ξέρω πολύ καλά ότι μας βοηθάει η Αγία. Και με αυτές τις αρρώσεις που περάσαμε τώρα, όλοι πάμε, είμαστε καλά. Τι να πω, δόξα τω Θεώ να λέμε και έχουμε όλος ο κόσμος να είναι αγαπημένοι και να, δεν παίρνει κανείς τίποτα, όλα απομένουν εδώ. Στη σημερινή λειτουργία που τέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος, πλήθος κόσμου βρέθηκε στην Παναγίτσα του Μασταμπά στο Ηράκλειο, στέλνοντας τις ευχές του μέσα από τον τηλεοπτικό φακό της Κρήτη TV. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Να είναι καλά όλος ο κόσμος, να τελειώσει οι πόλεμοι, να έρθει η ειρήνη. Αυτό έχουμε σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά, να είναι γεροί, να το γιορτάσουν και του χρόνου. Υγεία, ειρήνη και ευημερία ήταν τα μηνύματα που θέλησαν οι περισσότεροι πιστοί να διαμηνήσουν με αφορμή τον 15 Αύγουστο ή αλλιώς το Πάσχα του καλοκαιριού. Παναγία να βοηθάει όλο τον κόσμο, να μας δίνει υγεία, δύναμη, να παλεύουμε. Και του χρόνου με υγεία. Με ευλάβεια τιμάται η γιορτή της Παναγίας όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη την επικράτεια. Συνοδεύεται μάλιστα από κοινωνικές εκδηλώσεις, ήθη και έθιμα που κρατούν οι παραδόσεις σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.